Του αδερφή, θα διαβάσουμε τη σελίδα 1040. Σελίς 1040 είναι από το βιβλίο, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, τρίτο κεφάλαιο και τέσσερα εδάφιο. Γάμα κεφάλαιο, σελίς 1040 και τέσσερα εδάφιο. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν της αρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν της αρκή, εγώ περισσότερο. Περιτετμημένος στην 8η ημέραν εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Δένι Αμήν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίους, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη τη δια του νόμου, διατελέσας άμεμπτος. Πλην, εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημιά για το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον ζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την δικαιοσύνη δια πίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Δια να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο Αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως, κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με Αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά εμπράτω, τα μεν ο πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμαι θα τέλει, τούτο ας φρονόμεν. Εάν φρονείτε τι, άλλος πως και τούτο θέλει αποκαλύψει σε σας ο Θεός. Πλην εις εκείνο εις το οποίο εφτάσαμεν ας περπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονόμεν το αυτό. Αδελφοί, συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων, ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία, και η δόξα αυτού είναι εν τη αισχήνη αυτών, ήτινες φρονούσι τα επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι της ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ώστις θέλει μετασχηματίσει τα σώματα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται να υποτάξει τα πάντα εις αυτόν. Όθεν αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και τη συντύχην να φρονούσει το Αυτόν εν Κύριο. Και παρακαλώ και σε σύντροφε, γνήσιε, βοήθεια αυτάς. Έτινε συνηγονίστησαν μετά μου εις το Ευαγγέλιο νομού και με τον Κλήμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Η επίοικιά σας σας γίνει γνωστή πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον, μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν πατή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς το Θεό με τευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει τις αρετή και αν τις έπαινος ταύτα συλλογίζεστε, εκείνα τα οποία και μάθετε και παρελάβατε και οικούσατε και είδατε νεμή, ταύτα πράτετε. Και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Αμήν. Αλληλούια. Το κρίσιμο σημείο για την ευλογία του ανθρώπου είναι η ειρήνη του Θεού στη ζωή μας. Δηλαδή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα έχεις ταραχές, δεν θα έχεις φόβους, δεν θα έχεις αγωνία.
Θλίψεις θα έχεις. Αγωνία δεν θα έχεις. Πόλεμο θα έχεις. Αλλά στην καρδιά σου θα βασιλεύει η ειρήνη του Θεού. Τότε, εάν στην καρδιά σου βασιλεύει η ειρήνη του Θεού, που είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων, όπως θα δούμε περπατώντας σιγά σιγά το Λόγο του Θεού, τότε ο Θεός εν τέλει θα συντρίψει τον διάβολο και σατανά κάτω από τα δικά σου πόδια. Είναι πολύ σημαντικό να διακρίνουμε εάν υπάρχει η ειρήνη του Θεού στη ζωή μας, γιατί από την ειρήνη του Θεού εξαρτάται το μέλλον μας. Αν θα είναι από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, από χάρη σε χάρη, από δύναμη σε δύναμη. Αν θα προβαίνουμε στη ζωή μας από δυνάμεως στη δύναμη. Αν όπου περπατάμε, ακόμη και η κοιλάδα της θλίψεως θα μεταβάλλεται σε πηγές ζώντων υδάτων. Είναι ανάγκη να βασιλεύει στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, στην πορεία μας, στην είσοδό μας και στην έξοδό μας η ειρήνη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος που τα κηρύττει έχει περάσει από όλες τις κακοτοπιές. Έχει περάσει από την έρημο. Όταν ήταν περιτετμημένος Ισραηλίτης, Βενιαμίτης, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμον Φαρισαίος, διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού, κατά τη δικαιοσύνη του νόμου αγωνιζόμενος, είχε περάσει από τη δική του έρημο. Ήταν σε ταραχή, ήταν σε θυμό, σε αγανάκτηση, σε μίσος. Έβλεπε τα παιδιά του Θεού και αγρίευε. Πέρασε, πέρναγε για 37 ολόκληρα χρόνια, γιατί περίπου στα 37 του χρόνια τον επισκέφθηκε ο Χριστός, πέρναγε τη δική του έρημο. Τώρα όμως η ηλικία του Παύλου είναι περίπου 60 με 65 χρονών. Τώρα πια η ειρήνη του Θεού βασιλεύει στην καρδιά του. Τώρα πια έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Έχει ζήσει πολλά, αλλά έγινε άλλος άνθρωπος. Τώρα πια δεν σκανδαλίζεται με τίποτα. Δεν επηρεάζεται από αμαρτίες, από ανομίες, από συζητήσεις, από κουβέντες, από κουτσομπολιά, από κατακρίσεις. Δεν τον αγγίζουν αυτά. Τώρα πια έχει, και αυτό είναι το μήνυμα του Θεού σήμερα, προσωπική σχέση με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Έχει πια. Τώρα πια ο Ιησούς Χριστός είναι φίλος του. Τώρα πια ο Ιησούς Χριστός είναι διδάσκαλός του, είναι καθηγητής του. Είναι Κύριός του, είναι Θεός του, είναι σωτήρας του. Είναι βασιλιάς του. Τώρα είναι πραγματικά σωτήρας του. Τώρα ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα του. Τώρα είναι νικητής, είναι θριαμβευτής. Και τώρα τις εμπειρίες του τις περιγράφει σε μία εκκλησία απόλυτα ευλογημένη, Αγία, στην εκκλησία των Φιλιππισίων, που όμως είναι τώρα στην πορεία να περάσουν τον Ιορδάνη και δεν πρέπει να κάνουν λάθος. Δεν πρέπει να κάνουν κανένα λάθος, γιατί το λιγότερο που θα συμβεί είναι να καθυστερήσουν. Το περισσότερο που θα συμβεί είναι να μην φτάσουν ποτέ. Και έτσι αρχίζει ο Απόστολος Παύλος να λέει προσέχετε. Προσέχετε πού είναι η πεποίθησή σας. Πού είναι η εμπιστοσύνη σας. Πού είναι η ελπίδα σας. Πού είναι η σκέψη σας. Εάν η σκέψη σας, η εμπιστοσύνη σας, η πεποίθησή σας είναι σε αυτά που κάνατε, που κάνετε και θέλετε να συνεχίσετε να κάνετε, δεν θα φτάσετε ποτέ απέναντι. Εγώ έφτασα απέναντι, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί όλα αυτά τα θεώρησα σκύβαλα. Όλα αυτά τα οποία ήταν για μένα κέρδη,
όταν ήμουνα στην έρημο, τα θεώρησα ότι είναι ζημιά μεγάλη για το Χριστό, για τη σχέση μου με τον Χριστό. Είπαμε ότι τώρα ο Απόστολος Παύλος έχει έναν φίλο, Ιησού Χριστό. Έχει πάρει μια απόφαση να μην γνωρίζει τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστό και τούτο σταυρωμένο. Τώρα πια ό,τι κάνει το κάνει στο όνομα του Χριστού. Τώρα πια συνομιλεί, περπατάει, κατευθύνεται, διδάσκεται, διοικείται από ένα πρόσωπο, Ιησού Χριστόν, το Κύριό του και το Θεό του. Για να φτάσει όμως σε αυτό το σημείο έπρεπε να θεωρήσει όλα τα άλλα σκύβαλα, άχρηστα, ζημιά. Και τα θεώρησε και τον ελευθέρωσε ο Θεός. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Πρέπει να θεωρήσεις αυτά που έκανες, αυτά που κάνεις, αυτά που σκέφτεσαι να κάνεις, ότι είναι άχρηστα, ζημιά για τη σχέση σου με τον Χριστό. Ζημιά, καταστροφή. Το λιγότερο θα σε καθυστερήσουνε εφόσον προλάβεις και μετανοήσεις. Το χειρότερο θα σε εμποδίσουνε να περάσεις απέναντι. Απέναντι στη γη της δικής σου επαγγελίας. Υπάρχει ο δικός σου ο Ιορδάνης και υπάρχει η δική σου γη της επαγγελίας. Είναι η γη όπου εκεί θα αγωνιστείς μαζί με το Θεό, θα μεγαλύνει ο Θεός τον Ιησού Χριστόν στη ζωή σου και θα δοξάζεσαι δια του Ιησού Χριστού στη γη της δικής σου επαγγελίας, της δικής σου σχέσης με το Θεό. Μάλιστα, επιμένει ο Απόστολος Παύλος, όλα αυτά ακόμη τα θεωρώ ζημιά μπροστά στο υπερέχον. Υπάρχει κάτι στη ζωή μου που υπερέχει, η γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Θέλω να τον γνωρίζω όλο και περισσότερο. Και ό,τι με εμποδίζει να μου αποκαλύπτεται, γιατί κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Χριστό αν δεν του αποκαλυφθεί. Ό,τι με εμποδίζει ώστε να μου αποκαλύπτεται το ένδοξο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, εγώ το παρατάω, το επιτιμώ, το διώχνω, το εγκαταλείπω, το ξεχνάω και τρέχω. Γιατί ο Χριστός με κάλεσε, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Ποιο είναι, Παύλε Απόστολε, που σε κάλεσε ο Θεός το βραβείο της ανοκλήσεως? Η ζωή αιώνιος. Δεν είναι εδώ να περνάω καλά. Βεβαίως εδώ και θα έχω ζωή και αυτή είναι αυθονία, πνευματική. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να εισέλθω πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό ακόμη θεωρώ τα πάντα ζημιά, όλα αυτά. Για τα οποία τα έδιωξα και ζημιώθην τα πάντα όλα αυτά, γιατί λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, άχρηστα. Φοβερό είναι, αδερφοί, να θεωρήσεις ότι όλη η προηγούμενη ζωή σου, η σκέψη σου, η λογική σου, τα κατορθώματά σου, οι επιτυχίες σου, εάν είναι στην καρδιά σου, θα σε εμποδίσουν να γνωρίσεις τον Χριστό. Εμποδίζουν τον Χριστό να σου αποκαλύπτεται. Εμποδίζουν εσένα να πραγματικά θαυμάζεις την παρουσία του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αποφάσισα να μην έχω δική μου δικαιοσύνη, δική μου λογική, να μην έχω δικό μου δίκαιο, αλλά εκείνο που θέλω είναι τη δικαιοσύνη του Θεού δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Εμπιστεύομαι τον Ιησού Χριστό και ο Θεός μου χαρίζει μια καινούργια δικαιοσύνη τη δική Του, μια καινούργια ζωή τη δική Του, ένα καινούργιο μέλλον. Πολλές φορές εμείς ενδιαφερόμαστε για το μέλλον μας, ενδιαφερόμαστε για το μέλλον των παιδιών μας και καλά κάνουμε, ενδιαφερόμαστε για πάρα πολλά πράγματα και αγωνιζόμαστε για πάρα πολλά πράγματα. Ο Θεός όμως λέει, έλα να σου πω εγώ ένα άλλο μέλλον για σένα, ένα άλλο μέλλον για τα παιδιά σου, έλα να σου πω έναν άλλο δρόμο. Αλλά για να τον περπατήσεις αυτό το δρόμο πρέπει να θεωρήσεις όλα τα προηγούμενα άχρηστα, σκύβαλα, σκουπίδια, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να γνωρίσεις το υπερέχον του Ιησού Χριστού.
Δεν μπορείς να έχεις την υπερέχουσα γνώση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Με απόλυτη επίγνωση ότι τώρα πήρα μία απόφαση που είπαμε, αδερφοί, ότι είναι το μήνυμα για τον κάθε έναν από εμάς. Τα μεν ο πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω πια, όχι για το καλό μέλλον και για το καλύτερο μέλλον και για αυτό τον τρόπο ζωής και για τον άλλον τρόπο ζωής μέσα σε έναν κόσμο που καταστρέφεται. Γιατί σύεται ο κόσμος, αδελφοί, σεισμός γίνεται. Κανείς δεν ξέρει, το είπα και το ξαναλέω, ύστερα από 3 μήνες πώς θα είναι η ανθρωπότητα. Κάποτε υπήρχαν μελλοντολόγοι που κάνανε και προβλέπανε μετά από 10 χρόνια, μετά από 20 χρόνια θα γίνει αυτό. Μετά μίκρινε το χρονικό διάστημα και μετά έπαψαν να υπάρχουν μελλοντολόγοι. Οι επιστήμονες, δεν λέω τα medium, οι επιστήμονες. Γιατί όλα όσα γίνονται τώρα είναι απρόβλεπτα. Απρόβλεπτη η κρίση των τραπεζών. Απρόβλεπτη η δημοσιονομική κρίση. Απρόβλεπτη η κοινωνική κρίση, η ανθρωπιστική κρίση. Δεν λέμε για Αφρική. Λέμε για Ευρώπη. Απρόβλεπτη η κρίση του προσφυγικού. Απρόβλεπτη η κατάσταση της Ανατολής. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Το μέλλον είναι αόρατον. Μόνο ο χριστιανός ξέρει το μέλλον. Και μόνο εμείς ξέρουμε ότι ήρθε ο καιρός να περάσουμε τον Ιορδάνη. Το δικό μας Ιορδάνη. Το δικό σου Ιορδάνη. Για να εισέλθει στη δική σου γη της επαγγελίας παρακυρίου. Στη δική σου υποσχέσεις του Θεού. Εάν δεν έχεις υποσχέσεις από το Θεό, ζήτα. Εις τους εξητούντας ο Θεός είναι αγαθός. Γιατί εξητούντες είναι οι πιστεύοντες. Αν δεν πιστεύεις δεν εξητάς. Ζήτα. Και θα βρεις. Να αιτήσαι και θα λάβεις. Να χτυπάς και θα σου ανοίγεται, αλλά στα πνευματικά. Ξέχασε ό,τι ήξερες. Μπορεί να ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά είναι η απόλυτη αλήθεια, αδερφοί. Ξέχασε τις φιλοδοξίες σου, τελειώνουν όλα. Μη σκέφτεσαι για μέλλον μακρόν, ούτε μεσαίο. Τελειώνουν όλα. Τον άρτον ημών των επιούσιων ήρθε ο καιρός να ζητήσουμε από τον Πατέρα μας τον ουράνιο. Και δεν είδα το δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε τα παιδιά του να ζητάνε άρτο. Δεν υπάρχει μέλλον άλλο παρά μόνο μετά το φρίαγμα του Ιορδάνου. Εκεί υπάρχει μέλλον, στην έρημο δεν υπάρχει μέλλον. Η έρημος θα γίνεται όλο και πιο έρημος. Μετά το φρίαγμα του Ιορδάνου είναι το μέλλον το δικό σου, το δικό μας, αδερφέ. Πίστεψέ το, δέξου το και προχώρα. Προχώρα να σκίσει τον Ιορδάνη σου ο Θεός για να περάσεις ως διαξηράς. Προχώρα ακολουθώντας την κυβωτό, το Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Ποιος θα σου πει τι θα κάνεις, ο Λόγος του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Σε ποιους μιλάει ο Θεός, εξητούντας το θέλημά Του. Φοβερό είναι, αδερφοί, να βλέπεις τις επιδιώξεις σου να γκρεμίζονται, να μην πραγματοποιούνται. Ακόμη δεν έχει έρθει αυτή η ώρα, αλλά όπου να είναι φτάνει. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Η Ελλάδα βέβαια είναι στο μάτι του κυκλώνα, αλλά όλη η Ευρώπη είναι σε τραγική κατάσταση, από πάνω το βορρά μέχρι το πιο νότιο μέρος. Τώρα η ελπίδα τους είναι
σε ένα νόμισμα και σε μια κυβέρνηση. Δεν έχουν άλλη ελπίδα. Και την έχουν προγραμματισμένη την ελπίδα αυτή. Λένε μέχρι το 21, τώρα το πήγαν λίγο αργότερα, θα δημιουργηθεί η παγκόσμια τάξη πραγμάτων, η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, όπου θα φέρει την ειρήνη. Και αυτή η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων δεν είναι άλλη παρά τα χρόνια της Αποκάλυψης. Γι' αυτό όσο έχουμε καιρό, και ο καιρός είναι ο λίγος, να περπατάμε ακριβώς. Μην προπορευόμαστε του Λόγου του Θεού. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να σκέφτεται και να λέει πολλά. Αλλά εν πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, τα οποία ήταν σπουδαία. Ξέρετε τι ήμουν, λέει ο Παύλος, καθηγητής θεολογίας, αξιοσέβαστο πρόσωπο, όλοι με τιμούσανε. Ήμουν διακεκριμένο πρόσωπο. Τώρα κατάλαβα ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι διακρίσεις που είχα, εάν συνεχίσω να τις έχω, είναι εμπόδιο για να μου αποκαλύπτει το Χριστός, για να γνωρίζω το Χριστό. Γι' αυτό θέλω να γνωρίσω τον Χριστό ακόμη περισσότερο και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, και δεν μπορώ να το πετύχω αν δεν συμμορφώνομαι με το θάνατο αυτού. Τι θα πει συμμορφώνομαι με το θάνατο αυτού? Έχοντας το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του. Μπορείς να κενώσεις τον εαυτό σου από τη δόξα σου? Αν δεν μπορείς, δεν θα μπορέσεις να συνεχίσεις. Και αν δεν μπορείς, ζήτησε από το Θεό να σε βοηθήσει. Γιατί είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, αλλά είναι και πράγματα τα οποία ούτε μπορούμε, ούτε ξέρουμε πώς να τα κάνουμε. Αλλά δόξα στο Θεό που έχουμε έναν Κύριο, ο οποίος μας λέει ανεφεμού, μην ανησυχείτε, έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Με μένα τα πάντα μπορείτε. Κύριε, δεν μπορώ να κενώσω τον εαυτό μου από τη δόξα μου. Κύριε, δεν μπορώ να αλλάξω ζωή. Κύριε, δεν μπορώ να κάνω το θέλημά σου. Και οτιδήποτε άλλο δεν μπορείς ή δεν ξέρεις, βοήθησέ με, Κύριε Θεέ μου. Και ο Χριστός λέει, εγώ είμαι ο βοηθός σου. Εγώ είμαι ο σωτήρας σου. Εγώ θα είμαι μαζί σου, παιδί μου. Μαζί θα περπατήσουμε. Μαζί θα κυριεύσουμε τη γη της δικής σου επαγγελίας. Μαζί θα αποκτήσουμε όλες τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός για σένα και για κάθε παιδί του Θεού. Ξέρεις τι σημαίνει, αδερφέ, να αγωνίζεσαι μαζί με τον Χριστό? Και ξέρεις τι σημαίνει να αγωνίζεσαι μόνος σου? Φοβερή διαφορά. Φοβερή διαφορά. Ας πάρουμε αυτή την απόφαση να αγωνιζόμαστε μαζί με τον Χριστό για να δούμε τη γη της δικής μας επαγγελίας χαρισμένη κατά πάντα σε μας. Θα πέσουν όλα τα τείχη της Ιεριχώ. Θα πέσουν όλα τα εμπόδια. Όλη η γη θα είναι δική σου. Όλη η ευλογία του Θεού, όλος ο ουρανός θα είναι δικό σου. Μόνο καταδίκασε τη δόξα σου, την άποψή σου, τη λογική σου, τις επιδιώξεις σου, τη γνώμη σου, όποια και να είναι. Γιατί όλοι μας έχουμε φυλαγμένα στην καρδιά μας κάτι που θέλουμε. Και ο Θεός λέει, βγάλ τα όλα αυτά που θέλεις και βάλε το Χριστό μέσα και ας τον Αυτόν να θέλει για σένα. Βγάλ τα. Άσε το Χριστό. Υπάρχουν οι άνθρωποι με τα ναρκωτικά που είναι εξαρτημένοι. Εμείς ας γίνουμε εξαρτημένοι από τον Ιησού Χριστό. Είναι η πιο ωραία εξάρτηση, αδερφοί. Και έτσι ο άνθρωπος, όταν θεωρείς τα πάντα σκύβαλα, όταν πάρει τη στερεά απόφαση να λησμονήσει τα πάντα, τα όπισθεν, τα παλαιά, τότε γίνεται τέλειος. Ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος? Αυτός που πέρασε τον Ιορδάνη, που μπήκε μέσα στη γη της επαγγελίας,
αυτός πια στον οποίον θα μεγαλύνεται, στη ζωή του οποίου θα μεγαλύνεται ο Χριστός. Θα δοξάζεται ο Χριστός. Θα προκαλεί το σεβασμό των αδελφών και το φόβο και τρόμο των εχθρών. Όχι των ανθρώπων, του διαβόλου και του σατανά. Με αυτόν τον άνθρωπο θα λέει ο διάβολος, δεν μπορώ να τα βάλω. Δεν μπορώ. Γιατί μέσα του κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλουσίως. Γιατί πληρούνται καθημερινά Πνεύματος Αγίου. Γιατί Κύριος του είναι Ιησούς Χριστός. Γιατί δεν εγκαταλείπει τον Χριστό και ο Χριστός δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Τι θα κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νικητής, θριαμβευτής. Παρόλα αυτά, μπορεί να έχεις και κάτι που το νομίζεις διαφορετικό. Μη φοβάσαι, και αυτό θα σου το αποκαλύψει ο Θεός. Μόνο όταν ζητάς, μόνο όταν ερωτάς το Θεό. Μη λες εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Μπορεί να μην συμφωνείς. Και σε αυτό και στο άλλο. Πήγαινε στον Κύριο. Κύριο που έχει σημασία είναι να μάθεις τη γνώμη του Χριστού. Όχι να επιβάλλεις τη γνώμη τη δική σου. Μπορεί τώρα να ακούς το Λόγο του Θεού και να διαφωνείς. Που ισχύει αυτό. Πήγαινε στον Χριστό, αδερφέ μου. Να δεις ο Θεός τι ωραία που θα σου διευκρινίσει τα πράγματα. Αν όμως πιστεύεις, αν όμως αγαπάς, αν όμως έχεις πάρει απόφαση να εγκαταλείψεις τη δόξα σου, να εγκαταλείψεις το δρόμο σου και να ακολουθήσεις το Σταυρό του Χριστού. Και πρόσεξε, πρόσεξε με ποιους κάνεις παρέα. Εδώ είναι η παγίδα η μεγάλη. Συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε όσους περιπατούνε κατά το Λόγο του Θεού, καθώς έχετε τύπον ημάς. Βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν περπατάει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Από μακρύν σου. Γιατί να μπλέξεις. Αυτό βλέπεις. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό κάνει. Μην μπερδεύεις την ψυχούλα σου, την καρδούλα σου, τη ζωή σου σε παραβάσεις και ανομίες. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Θα πάω να τον βοηθήσω, πρόσεξε, μην πειραστείς υπ' αυτού. Θα πάω να του ομολογήσω, πρόσεξε, μην πειραστείς υπ' αυτού. Πρόσεχε, γιατί αυτοί είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, της θυσίας του Χριστού. Γιατί όταν δεν δέχεσαι το Λόγο του Θεού, δεν δέχεσαι τη θυσία του Χριστού. Και τι θέλουνε? Το τέλος τους είναι απώλεια. Ο Θεός είναι η καλοπέρασή τους. Είναι η γνώμη τους, είναι η άποψή τους. Και η δόξα τους είναι η ντροπή ενώπιον του Θεού, εσχήνη. Γιατί? Γιατί φρονούν τα επίγεια. Σκέφτονται με ανθρώπινη λογική. Μην είσαι εσύ ένας από αυτούς. Μην είσαι ένας από αυτούς που ακούς με προσοχή τις αμαρτίες και τις παραβάσεις και τις ανομίες των άλλων. Εσύ στρέψε το βλέμμα σου σε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Πρόσεχε. Προσέχε, τα γρυπνείτε, προσεύχεστε. Μην γίνεσαι συμμέτοχος αλωτρίων αμαρτημάτων. Γίνε φως. Μη χάνεις το φως σου στην παρουσία του Θεού. Μη χάνεις το φως σου μες στο σκοτάδι του κόσμου τούτου. Το πολίτευμά σου να μην είναι στη γη, είναι στον ουρανό. Γιατί από τον ουρανό περιμένουμε σωτήρα τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Γι' αυτό το πολίτευμά μας είναι της ουρανής. Τι θα πει το πολίτευμά μας? Όλη η πολιτεία μας, όλη η γνώμη μας, όλο το πιστεύω μας, όλη η άποψή μας, όλη η ζωή μας είναι στον ουρανό. Και δεν θέλω κανείς να μου σκιάσει το πολίτευμα αυτό. Γιατί περιμένω σωτήρα που θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεώς μου, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης του Χριστού. Πρόσεξε δε.
Αδερφέ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκφράζοντας την απεριόριστη αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στην καρδιά του διαπνεύματος Αγίου, πρόσεχε. Αδερφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, προσέχετε να στέκεστε κατά αυτό τον τρόπο εν Κυρίω, κατά το Λόγο του Θεού. Μην παρασύρεστε από άλλες φωνές που φρονούν τα επίγεια. Θα σας πάνε πίσω, θα μείνετε πίσω, θα συνεχίσετε να ζείτε στην έρημό σας. Πρέπει να περάσετε, πρέπει να περάσουμε αδερφοί σήμερα, να περάσουμε στη γη των υποσχέσεων του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Μη μένει στην έρημο. Μη μένει στην έρημο. Μη παγιδευτεί στην έρημο. Μια φορά ανοίγει ο Ιορδάνης. Πέρασε τον. Δεν ξέρεις αν θα ξαναβρεις την ευκαιρία. Σήμερα που μας μιλάει ο Θεός. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Θεού. Μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Ταπεινώσου, μετανόησε. Σήμερα θα ανοίξει ο Ιορδάνης για σένα. Πέρνα! Και πρόσεξε, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην Ευωδία και στη Συντύχη, δεν φρονούν το αυτό. Και αν δεν φρονείς το αυτό, αυτό με την Εκκλησία και έχεις το δικό σου φρόνημα, έχεις τη δική σου γνώμη, δεν σου βγει σε καλό. Παρακαλώ την Ευωδία και παρακαλώ τη Συντύχη να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Γιατί δεν θα πάνε καλά. Πρέπει να φρονούν και οι δυο, όχι η Συντύχη να έχει το φρόνημα της Ευωδίας, ούτε η Ευωδία το φρόνημα της Συντύχης. Γιατί μπορεί να φρονούν το αυτό. Εγώ που μ' αρέσει και πιστεύω αυτή την αμαρτία, συμφωνώ με αυτόν που πιστεύει και αυτός την ίδια αμαρτία. Τι πιστεύει? Πιστεύει ότι μπορώ να ξαναπαντρευτώ, λέω. Πιστεύει ότι μπορώ να χωρίσω. Πιστεύει ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Συμφωνώ και τα χάσα όλα. Αδερφοί, συμφωνούμε μόνο με το Λόγο του Θεού. Μόνο με το Λόγο του Θεού. Και επιμένουμε, διαμαρτυρόμενοι, εγκαίρος εγκαίρος, και ελέγχουμε και κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά μένουμε στο Λόγο του Θεού. Θέλω να έχω το φρόνημα του Χριστού και θέλω να φρονώ το ίδιο με αυτούς που φρονούν τα του Κυρίου. Δεν θέλω να κλείνω δεξιά ή αριστερά. Δεν θέλω να χάσω το δρόμο μου. Θέλω να φτάσω στον ουρανό τελικά. Και ένα βασικό πρόβλημα είναι οι μέρημνες. Η αγωνία, ο φόβος, οι ανήσυχες σκέψεις. Τι θα κάνω με το γιο μου, τι θα κάνω με την κόρη μου, τι θα κάνω με τη ζωή μου, τι θα κάνω με την αδελφή μου, τι θα κάνω με τη δουλειά μου, τι θα κάνω. Και είναι τόσες πολλές οι μέρημνές μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και δεν ξέρουμε τι να σκεφτούμε και αγωνιούμε και φοβόμαστε. Κι άλλοτε είμαστε ευχαριστημένοι και άλλοτε είμαστε απογοητευμένοι. Αλλά είτε ευχαριστημένοι ή απογοητευμένοι, χαμένοι είμαστε. Μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά τι να κάνετε. Όλα τα ζητήματά σας, μπέστε μέσα στο ταμείο σας, μόνος σας, μόνη σου. Και αν μπορείς και με νηστεία για να προσευχηθείς, με ταπείνωση, με χάρη, με δόξα, πες μες στο ταμείο σου και πες: Κύριε, ανησυχώ για τη γυναίκα μου, ανησυχώ για τον άντρα μου, ανησυχώ για τα παιδιά μου, ανησυχώ για τη δουλειά μου, ανησυχώ για την πνευματική μου πορεία, ανησυχώ και μάλιστα το έχω ξαναπεί, γράφτα είναι και πολλά σε ένα χαρτί και πες μες στο ταμείο, κλείς την πόρτα για να μην σε ενοχλήσει κανείς. Να μην μπορεί και ο διάβολος να εμποδίσει την προσευχή σου. Γονάτισε μόνος σου, μόνη σου. Και διάβασέ του τα όλα. Αντί να παθαίνεις θλίψη και κατάθλιψη, αντί να κυριαρχείται η ζωή σου από γωνία και φόβο, πήγαινε μες στο ταμείο σου, αδερφέ μου. Φέρ του τα όλα στον Κύριο. Γνώρισέ του τα.
Πες, Κύριε, ανησυχώ για το παιδί μου που είναι στην Αυστραλία, ας πούμε, λέω εγώ. Γιατί καθένας έχει τις δικές του ανησυχίες. Ανησυχώ για οτιδήποτε. Πες με στο ταμείο σου. Κλείς την πόρτα. Γράφ' τα όλα. Ένα-ένα ξεχωριστά. Και πες του, Κύριε, για πάρα πολλά ανησυχώ. Και σας λέω κάτι. Όσο περνάει καιρός, και σας τα λέω εν το ονόματι του Χριστού σήμερα, όσο περνάει ο καιρός, οι ανησυχίες μας θα μεγαλώνουν. Δεν θα μικραίνουν. Γιατί τα προβλήματά μας θα πολλαπλασιάζονται. Δεν θα λιγοστεύουν. Και τι, θα χαθούμε? Όχι, θα ευλογηθούμε. Και τι, θα τα παρατήσουμε? Όχι, θα νικήσουμε. Αλληλούια. Μπες με στο ταμείο σου. Πάρ' τα ένα-ένα. Ανησυχώ για την υγεία, ανησυχώ για τούτο, ανησυχώ για εκείνο. Ο Θεός λέει, λίγο ακόμη, κάνε υπομονή, παιδί μου. Ο Κύριος έρχεται. Έρχεται. Λίγο, κάνε λίγο υπομονή ακόμη. Φέρε όλες τις ανησυχίες σου στον Κύριο. Γνώρισε τις στον Θεό δια του Ιησού Χριστού με προσευχή, με νηστεία, με ευχαριστία στο Θεό που σ' ακούει, που υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος δρόμος, ο μοναδικός δρόμος, ο ένδοξος δρόμος, ο νικηφόρος δρόμος, ο θριαμβευτικός δρόμος, ο δρόμος πραγματικά του θριάμβου. Και τότε θα έρθει το ζητούμενο. Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη λογική, γιατί το να σταματήσει ο ποταμός είναι πέραν από την ανθρώπινη λογική. Τι είναι αυτά που λέει, σταματάει ο ποταμός? Αν μπορεί, σταμάτησε τον. Εσύ δεν μπορείς, ούτε εγώ. Ο Κύριος όμως μπορεί. Και τι θα κάνω εκεί? Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Ο Κύριος μπορεί τα πάντα. Και τι θα κάνει? Θα κάνει μεγαλεία, θα κάνει ο Κύριος. Μεγαλεία θα κάνει ο Χριστός. Πήγαινε πες του τα όμως. Και η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε λογική θα σε φυλάξει και από την καρδιά σου που θέλεις και δεν γίνεται και από τους διαλογισμούς σου που σκέφτεσαι και δεν μπορείς. Και τότε θα έρθει χαρά. Γιατί όταν έρθει η ειρήνη του Θεού πλημμυρίζει χαρά η καρδιά μας. Τα προβλήματα θα λυθούνε? Όχι ακόμη. Εκείνο που πρέπει να λυθεί είναι η καρδιά σου να ελευθερωθεί. Μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, γιατί από την καρδιά σου προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Και πώς θα φυλάξω την καρδιά μου? Με την ειρήνη του Θεού. Μόνο με την ειρήνη του Θεού. Μπορώ να τη φυλάξω αλλιώς? Αν δεν μπορείς, είναι απατηλή, σε κοροϊδεύει. Υπερπάντα απατηλή. Είναι διεφθαρμένη, σε οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Ποιος θα σε φυλάξει, πώς θα φυλάξεις την καρδιά σου? Με την ειρήνη του Θεού. Μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μπορεί να φυλάξει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου. Και τότε πρόσεξε, γιατί πολύ εύκολα χάνεται η ειρήνη του Θεού. Πρόσεξε τώρα πώς θα περπατάς. Όσα είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, άγνα, προσφυλή, έφημα, αρετή, έπαινος, αυτά να συλλογίζεσαι. Μη συλλογίζεσαι τις αμαρτίες. Μη συλλογίζεσαι τις πονηριές. Μη συλλογίζεσαι τις κακίες. Γιατί να χάσεις την ειρήνη του Θεού? Γιατί να ζεις μέσα στην ταραχή, στο φόβο και στην αγωνία? Ότι είναι ευλογημένα θα σκέφτεσαι. Και εκείνα τα οποία μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού και παραλαμβάνουμε από τον Ιησού Χριστό, αυτά να πράττουμε. Όχι ό,τι θέλουμε εμείς. Ό,τι μας λέει ο Χριστός, ό,τι μας διδάσκει ο Χριστός, όπως μας τα λέει ο Χριστός, έτσι να περπατάμε. Αυτά να πράττουμε. Και τότε είναι η μεγάλη νίκη, ο θρίαμβος. Ο Θεός της ειρήνης θα είναι πάντοτε μαζί σου. Δεν θα είναι η ειρήνη του Θεού που θα σε διαφυλάξει από τις μέρημνες, αλλά ο Θεός θα είναι της ειρήνης πάντοτε μαζί σου. Η ζωή σου θα είναι μέσα στην ειρήνη του Θεού. Και θα σε αγιάζει ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα.
και θα σου αποκαλύπτει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και θα σου δίνει δύναμη να πράττεις το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και θα σε καταρτίζει για να γνωρίζεις, και θα σε καταρτίζει και για πώς να ενεργείς και να πράττεις. Και το τέλος, ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει το σατανά κάτω από τα πόδια σου. Και τι θα είσαι, θριαμβευτής. Και αυτά ποιος τα λέει, ο Απόστολος Παύλος που έγινε, ο Χριστός σε μας που είναι θριαμβευτής, θριάμβευσε. Τα λέει σε μας που μας δίνει τη δυνατότητα να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού κατά πάντα. Αμήν. Αλληλούια. Κύριε